myagrinio.gr, το κανάλι της πόλης μας. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Σήμερα γίνεται όραμα, γίνεται πράξη ένα από τα οράματα της Δημοτικής Αρχής. Ένα από τα οράματα των κατοίκων του Αγίου Κωνσταντίνου, του μεγαλύτερου δημοτικού διαμερισμού του Αγίου. Εδώ στο Δημοτικό Κατάστημα υπογράψαμε τη σύμβαση ανακατασκευής του γηπέδου του Αγίου Κωνσταντίνου, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Ένα έργο που υπήρξε δέσμευση της Δημοτικής Αρχής, παρά το γεγονός ότι δεν δεσμευόμασταν, ήταν κάτι το οποίο το είχαμε στοχεύσει από την πρώτη στιγμή. Γιατί ήταν αναγκαιότητα. Γιατί έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Γιατί στοχεύουμε και αναβαθμίζουμε όλες τις υποδομές, τις αθλητικές και όχι μόνο, του Δήμου Αγρινίου. Γιατί με τα πνιχρά πλέον έσοδα του Δήμου Αγρινίου, καταφέρνουμε και υλοποιούμε ένα πραγματικά μεγάλο έργο σε πείσμα αυτών που η κοινωνία τους έταξε στην πολιτική συνταξιοδότηση, αυτών που όταν ο Θεός και το κράτος έβρεχε λεφτά, δεν μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν όπως έπρεπε. Είχαμε μεγάλες μεταβολές και αλλαγές στον τρόπο που εκτελούνταν τα δημόσια έργα. Με την αλλαγή της νομοθεσίας υπήρξαν αλλαγές στις διαδικασίες, το οποίο βέβαια δεν μας καθυστέρησε τόσο πολύ, γιατί το είχαμε από τα πρώτα έργα που δημοπρατήθηκαν. Δημοπρατήθηκε δηλαδή ήδη το Μάιο. Όμως στο μεσοδιάστημα υπήρξαν πολλές καθυστερήσεις, οι οποίες οφείλονταν στις διαδικασίες ελέγχων που πλέον έχουν τριπλασιαστεί σε χρόνο, και αυτή είναι μια πραγματικότητα που καθυστερεί ακόμα περισσότερο τα έργα, και οπωσδήποτε χρηματοδοτούνταν από ΣΑΤΑ, όπως ξέρετε, το 2017, η οποία μέχρι τον Οκτώβριο είχαν έρθει οι 2 μήνες, αυτή τη στιγμή που είμαστε το Δεκέμβριο έχουν έρθει οι 6 μήνες, δηλαδή η μισή, φαίνεται μάλλον πάει να έρθει η άλλη μισή της 31 Δεκάτου ή την επόμενη χρονιά. Αυτά είναι αστεία. Δεν φτάνει που πλέον, όπως σας είπα, τα χρήματα είναι άπειρο ελάχιστα σε σχέση με το παρελθόν. Δεν έρχονται και στην ώρα τους, έρχονται πολύ καθυστερημένα. Επομένως, πάνε για την επόμενη χρονιά, δημιουργώντας έτσι και ένα τεχνητό περίσευμα στο τέλος της χρονιάς.